την προοπτική θέλουμε να την ενδυναμώσουμε όσο πολύ περισσότερο μπορούμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την καμπάνια ενημέρωσης σε όλους τους συμπολίτες μας, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με αποκορύφωση την εβδομάδα καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας που φέτος για πρώτη φορά θα γίνει στην πόλη της Κοζάνης, ώστε να ενημερώσουμε όλους τους επιχειρηματίες, όλους τους επιστήμονες, όλους τους απλούς πολίτες για την προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι λοιπόν και εδώ στα Λεβενά, η δεύτερη κατά σειρά προσυνεδριακή ημερίδα για την καινοτομία θα λάβει χώρα, έχοντας ως ένα θεματικό περιεχόμενο ένα συνέδριο όπου θα τοποθετηθούν επιστήμονες και επιχειρηματίες αλλά και πρόσωποι φορέων πάνω στο αντικείμενο αυτό, και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι θα έχουν μία πρόταση να παρουσιάσουν μέσα από το συνέδριο και αν το θέλουν μέσα και από έναν εκθεσιακό χώρο που θα στηθεί εδώ στο κτίριο που θα γίνει το συνέδριο. Πέραν των επιχειρήσεων που ανέφερε ο Σάκης ο Φωλίνας για την παρουσία τους εδώ, γίνεται μια προσπάθεια να εξειδικεύσουμε ειδικά εδώ στα Λεβενά σε ένα θεματικό κλάδο που θέλουμε να τον αναδείξουμε στην περιφέρειά μας με επίκεντρο τα Λεβενά, που είναι αυτός ο τομέας του ξύλου. Όλοι ξέρουμε ότι τα Λεβενά χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα σε πολλά προϊόντα, είτε είναι γεωργικά είτε είναι κτηνοτροφικά. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα βιολογικά προϊόντα που χαρακτηρίζουν τον νομό, ειδικότερα στο παρελθόν. Αλλά δεν πρέπει να παραλείπουμε και τον τομέα του ξύλου, τα προϊόντα του ξύλου, όπου και εδώ τα Λεβενά έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν να αξιοποιηθούν. Πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στον τομέα του ξύλου και να αναδείξουμε ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο ψηλά αυτό τον κλάδο, αυτή την προοπτική, έχοντας ως στόχο αυτές τις αρχικές βλέψεις που σας είπα για την προστέμινη αξία, για τις νέες θέσεις εργασίας και για την παραγωγή νέου πλούτου εδώ στα Λεβενά. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ σοβαρές επιχειρήσεις εδώ στα Λεβενά στον τομέα του ξύλου. Έχουμε πολλούς εργαζόμενους, είτε υλοτόμους, είτε μεταποιητές, είτε ανθρώπους που ασχολούνται γενικότερα με τον κύκλο εργασιών του ξύλου, και αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε. Όμως δεν θέλουμε να περιοριστούμε στην απλή χρήση του ξύλου, που δυστυχώς κατά κύριο λόγο γίνεται καυσόξυλο εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Ένα ελάχιστο ποσοστό αξιοποιείται σε προϊόντα υψηλής προστέμινης αξίας. Θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτό το ποσοστό και να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του ξύλου και της ξυλίας που παράγεται εδώ στη Δυτική Μακεδονία να καταλήγει να είναι ένα τελικό μεταποιημένο προϊόν υψηλής προστέμενης αξίας και η μικρότερη αναγκαία ποσότητα να είναι ως καυσόξυλα που το έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα συνέδριο εξειδικευμένο πάνω στο ξύλο και θέλουμε να δώσουμε αυτό το κομμάτι της οικονομίας μας ως κομμάτι της ταυτότητας της περιφέρειάς μας εδώ στα Λεβενά και να το αναδείξουμε. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μέσα από την μικρή έκθεση που θα λάβει χώρα τα καινοτόμα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ήδη έχουν προετοιμάσει επιχειρήσεις εδώ των Λεβενών και θεματικές επιχειρήσεις του ξύλου από την περιφέρειά μας εδώ στα Λεβενά, για να γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι όσοι ασχολούμαστε με τέτοιου είδους δραστηριότητες που είναι πιο προχωρημένες, πιο εξελιγμένες, και έτσι να διαμορφώσουμε αυτό το οικοσύστημα, όπως λέγεται, όλο αυτό την κρίσιμη ποσότητα των ανθρώπων που είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι πρόσωποι φορέων, είτε άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, και όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή. Τελικός στόχος είναι η Δυτική Μακεδονία να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Έχουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τα χέγγια γι' αυτό. Έχουμε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε ένα ισχυρό ερευνητικό κέντρο, αυτό του ΕΚΕΤΑ, εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πολύ προοδευτικές επιχειρήσεις και πολύ έξυπνους επιχειρηματίες εδώ στην περιφέρειά μας. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ όλων μας. Αυτόν τον κεντρικό ρόλο λοιπόν αναλαμβάνουμε εμείς ως περιφέρεια, να τον παίξουμε, να είμαστε ο κεντρικός συντονιστής, ο κεντρικός φορέας που θα υποστηρίξει αυτές τις δράσεις, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και έχουμε καταστρώσει αυτό το σχέδιο. Μαζί με τον συνεργάτη μου τον Κώστα τον Τζαναξίδη, που είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως νέος πρόεδρος, εδώ και ένα χρόνο έχει αναλάβει μια πολύ έντονη κινητικότητα και έχουμε φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα. Έχοντας λοιπόν και ως λειτουργικό άξονα της περιφερειάς μας το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, κινούμαστε προς όλες τις κατευθύνεις και ταυτόχρονα ως περιφερειακή αρχή
προγραμματίζουμε στα προγράμματα και τα κονδύλια που θα διαθέσουμε μέσα από το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα ή μέσα από άλλα τομεακά προγράμματα, να στρέψουμε όσο περισσότερα κονδύλια μπορούμε για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και δι τέτοιου είδους στοχευμένων δράσεων έρευνας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων μέσα από τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε στην ημερίδα των Γρεβενών, γι' αυτό και απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε είναι άμεσα εμπλεκόμενοι ή ενδιαφερόμενοι απλοί πολίτες που τους αρέσει η πρόοδος και η εξέλιξη και η καινοτομία, να παρευρεθούν εκεί και να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες μέχρι και την τελική, όπως είπα, στόχευση που είναι η εβδομάδα καινοτομίας αρχές Δεκεμβρίου. Και αυτό κάθε χρόνο να αποτελεί ένα ετήσιο γεγονός για την περιφέρειά μας, το οποίο να μην περιορίζεται μόνο στα όρια της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά να είναι ένα γεγονός πανελλήνιας εμβέλειας. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.